Ερμητική τους όμως θα έχουν αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη και οι λεγόμενοι χαμουτζίδες. Για όσους δεν γνωρίζουν, δεν πρέπει να είναι πολλοί. Το ποιους ονομάζουν οι Θεσσαλονικείς χαμουτζίδες θα το δούμε τώρα στο ρεπορτάζ. Άντε. Τι αγχώνεις. Αργά πας. Τι άγχος είναι αυτό που έχεις. Περπάτα. Τι πράγμα είσαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Άντε. Είναι δύο παραγωγοί αθλητικού ραδιοφώνου στη Θεσσαλονίκη. Χαλαρά, ξεκινούν για δουλειά. Έχουν μεγάλο θέμα να συζητήσουν μπροστά από τα μικρόφωνα. Για τους χαμουτζίδες. Τι να μιλάνε δεν ξέρουν τώρα, πλάκα με κάνει. Να τρώνε δεν ξέρουν. Ούτε να μιλάνε ξέρουν. Και θα έρθουν τώρα αυτοί να δουν την έκθεση τώρα. Ποια έκθεση να δουν. Απίστευτα πράγματα. Και παρόλα αυτά, ρε χαμουτζίδες, εμείς σας αγαπάμε. Και σας περιμένουμε. Οι χαμουτζίδες λοιπόν που ανεβαίνουν αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη δεν λένε θα με φέρεις ένα σάντουιτς με γύρο ή ένα σουβλάκι με γύρο, αλλά μια πίτα γύρω ή μια πίτα καλαμάκι. Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί οι χαμουτζίδες? Ο χαμουτζής, ο Αθηναίος. Είναι κάτω το αυλάκι. Από χαμό, λες, επειδή είναι από την Αθήνα. Χαμουτζίδες λοιπόν για τους βορειοελαθίτες είναι οι Αθηναίοι, που όταν μιλούν για καλαμάκι εννοούν το σουβλάκι. Ενώ οι Θεσσαλονικείς καλαμάκι λένε μόνο το προφάν. Δηλαδή το καλαμάκι που ρουφάν τον φραπέ. Αυτό είναι το καλαμάκι που λέτε, έτσι είναι. Καλαμάκι. Εμείς λέμε αυτό. Βεβαίως αν το αναλύσουμε επιστημονικά αυτό λέγεται σωληνίσκος αναρρόφησης. Εδώ είναι τα σουφλάκια, όχι τα καλαμάκια, μην το μπερδεύετε. Λόγω ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει από Αθηναίους που όταν πεινάσουν θα ψάξουν για ζεστή τυρόπιτα με φύλλο σφολιάτας ή ζαμπονοτυρόπιτα ή κυμαδόπιτα. Του λες βγάλω μια μπουγάτσα με τυρί και σου λέει τυρόπιτα θέλετε. Ναι. Του λες τρεφλέ συγγνώμη, μια μπουγάτσα με τυρί, μια μπουγάτσα με κυμά, ναι. Μια με κρέμα και σε κοιτάει λες και είσαι εξωγήινος. Γιατί ξέρουν μπουγάτσα τι θα πει. Είναι αλήθεια ότι οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς έχουν κάποιες διαφορές. Θα έρθει τώρα ο Αθηναίος, ο οποίος είναι στο ξηρό το κλίμα, στον αφρό. Απλώνουν την κορμάρα του κάθε βράδυ. Ανακάτευε. Ο οποίος εντάξει τρέχει και αγχώνει όλη τη μέρα. Να κάτσει εδώ με 95% υγρασία και να σηκωθεί το πρωί. Πού πάστε, αυτή η άνθρωπη. Πέρα όμως από την πλάκα που κάνουν αυτή την περίοδο οι Θεσσαλονικείς, η αγορά της πρωτεύουσας περιμένει πώς και πώς τους Αθηναίους και τα πορτοφόλια τους. Να έρθετε όλοι στην έκθεση. Και μην ξεχνάτε, σουβλάκι. Σουβλάκι τώρα. Εντάξει, πολύ νόσιμο.